Αγαπητοί τηλεθεατές της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης, καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Εκκλησία και Κοινωνία» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριο Χρυσόστομο. Στην εκπομπή αυτή ο Σεβασμιότατος αναλύει την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να δούμε, Σεβασμιότατε, την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, το πρωτότυπο κείμενο. Μάλιστα. Και παράγον είδεν άνθρωπον τυφλών γενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν ούτως οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτως σήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά είναι αφανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ δι εργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν έρχεται νίξ ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο ο φώσιμη του κόσμου. Ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπα γεννήψε εις την κολυμήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι έλεγον. Ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών, άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό, πώς ανεόχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισε μου τους οφθαλμούς και υπέμει. Είπαγε εις την κολυβήθραν του Σιλοάμ και νύψε, απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό, πού έστειν εκείνος, λέγει, ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε των τυπηλών επίησαν ο Ιησούς και ανέωξαν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι, πώς ανέβλεψαν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγω νουν εκ των Φαρισαίων την ες, ούτως ο άνθρωπος ούκ εστί παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ου τηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τη αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγου στο τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού, ότι ίνιξέ σου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν, ότι προφήτησες την. Ούκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός είναι και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος, και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, όν ημείς λέγεται, ότι τυφλός εγεννήθη, πώς σουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει ούκ είδαμεν, ή της ίνιξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ούκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού λαλείς. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ, συνετέθυντο οι Ιουδαίοι να, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτό, δώς δόξαν το Θεό, ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ούν εκείνος και είπεν, «Η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα, ότι τυφλός ον άρτη βλέπω». Είπον δε αυτό πάλιν, «Τι επίησε εσύ, πώς ίνιξέ σου τους οφθαλμούς». Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη και ουκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, «Συ μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός. Τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά εάν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούσθη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ήμι ειν ούτως παρά Θεού, ουκ δυνατοποιήν ουδέν». Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Εν αμαρτίες σύ εγεννήθης όλος και σύ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω». Ήκουσεν ο Ιησούς
ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό. Σύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Απεκρίθη εκείνος και είπε, και τι σε στεί, Κύριε, ή να πιστεύσω εις αυτόν? Είπε δε αυτό ο Ιησούς, και όρακα σε αυτόν, και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό. Να δούμε τώρα, σεβασμιότατε, και την ελληνική απόδοση του κειμένου. Μάλιστα. Καθώς πήγαινε στο δρόμο του Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Το ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του, διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του? Ο Ιησούς απάντησε, ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε, έρχεται δε η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο. Όταν τα είπε αυτά, ο Ιησούς έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτίσμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου και του είπε, πήγαινε να ανοιχθεί στην κολυβήθρα του Σουλάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό. Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γονείς και όσοι τον είχαν δει προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν, αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε? Μερικοί έλεγαν, αυτός είναι. Ενώ άλλοι έλεγαν, όχι, είναι κάποιος που του μοιάζει. Ο ίδιος όμως έλεγε, εγώ είμαι. Τότε το ρωτούσαν, πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου? Εκείνος απάντησε, ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό. Μου άλυψε τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου. Το ρώτησαν, πού είναι ο άνθρωπος εκείνος? Δεν ξέρω, τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε, έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω. Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αρχία του Σαββάτου. Άλλοι όμως έλεγαν, πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία? Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό, εσύ τι λες γι' αυτόν? Πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια? Και εκείνος τους απάντησε, είναι προφήτης. Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν, αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς λοιπόν τώρα βλέπει? Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν, ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε? Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια? Εμείς δεν ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο. Ενήλικος είναι. Αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους, γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του, ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο. Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν, πες την αλήθεια μπροστά στο Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Εκείνος τότε τους απάντησε, αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω, ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω. Το ρώτησαν τότε, τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια? Σας το είπα κιόλας, τους αποκρίθηκε, αλλά δεν πιστήκατε, γιατί θέλετε να το ακούσετε πάλι? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του? Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν, εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ για αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του. Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε, εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, του αποκρίθηκαν, και κάνεις εσύ το δάσκαλο σε μας? Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν το βρήκε του είπε, εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού? Εκείνος αποκρίθηκε, και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν? Μα τον έχεις κιόλας δει, του είπε ο Ιησούς. Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου,
Αυτός είναι. Και εκείνος είπε, πιστεύω Κύριε και τον προσκύνησε. Σεβασμιότητα, γεμάτη εικόνες θα λέγαμε είναι αυτή η παραβολή. Δεν είναι παραβολή ακριβώς, είναι αφήγηση, αφήγηση ενός θαύματος. Είναι θαύμα. Μια χρήση εικόνων με πάρα πολλά μηνύματα και τι χρησιμεύει να μπει μέσα σε αυτή την αναστάσιμη περίοδο μια τέτοια μακροσκελέστατη περικοπή και μάλιστα που αναφέρεται στην θαυματουργία, στη θαυματουργική παρέμβαση του Χριστού σε έναν τυφλό εκγενετής. Πριν από την Ανάσταση προφανώς, πριν από το γεγονός της Αναστάσεως. Εδώ όμως είναι μετά την Ανάσταση. Εδώ παρουσιάζεται μετά την Ανάσταση. Ως γεγονός. Ως γεγονός, ναι. Η αφήγηση, η βιβλική. Και λειτουργικά χρησιμοποιείται αυτή η αφήγηση. Γιατί άραγε? Διότι βλέπετε ότι μέσα στην περικοπή, πέραν από τα γεγονότα, τα αφηγηματικά που έχουν να κάνουν με το γεγονός της θεραπείας του τυφλού, του εκγενετής τυφλού, τονίζεται ο μεσιανικός χαρακτήρας του προσώπου του Χριστού. Ότι ο Χριστός δεν είναι απλά ένα ιστορικό πρόσωπο που ήρθε πάνω στη γη, που εμφανίστηκε επί Ποντίου Πιλάτου, ότι γεννήθηκε την εποχή, την τάδε κλπ. Αλλά είναι συγχρόνως και αυτός ο οποίος ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας και ο οποίος εμφανίστηκε πάνω στη γη για να κάνει τι? Να δώσει στη γη το φως του Θεού. Και νομίζω, συγγνώμη σας διακόπτω, νομίζω ότι εδώ παρουσιάζει τον εαυτό του και λέει Υιός του Θεού, ότι είναι Υιός του Θεού. Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω ότι είναι η επιβεβαίωση της μεσιανικότητας του προσώπου του Χριστού, ότι ο Χριστός ήρθε πάνω στη γη, όχι ως ένα απλό ιστορικό πρόσωπο, αλλά ένας πρόσωπο το οποίο θα δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της σωτηρίας. Το να απαλλαγεί ο άνθρωπος από κάθε τι το οποίο τον δεσμεύει από την κατάσταση την γήινη, της ιστορικότητος και να τον εισαγάγει μέσα στην κατάσταση της σωτηρίας και στην κατάσταση των εσχάτων. Εντάξει, οι Φαρισαίοι δεν δέχτηκαν το Χριστό ως άνθρωπο, ως διδάσκαλο. Αλλά και βλέπετε και εδώ ούτε ως Θεό τον δέχονται. Μα δεν μπορούσαν να τον δεχθούν ως Θεό. Διότι η αντίληψη την οποία είχαν περί της Βασιλείας του Θεού ήταν καταρχήν μια αντίληψη ιδεολογική, μια ιδεολογία ήταν. Δεύτερον, είχαν μια εθνική αντίληψη περί της μεσιανικότητας του προσώπου του Χριστού. Δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κάθε άνθρωπο και ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλά μόνο ένα συγκεκριμένο έθνος, το δικό του έθνος, το δικό τους έθνος. Και επιπλέον, ότι ο Χριστός ως ιστορικό πρόσωπο δεν μπορούσε να είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Κατήχαν αυτή. Γι' αυτό και ασκούσαν μια δρυμύτατη κριτική στο τι έκανε ο Χριστός. Ακόμα και εδώ στο θαύμα βλέπετε ότι υπάρχει μια συνεχής αμφισβήτηση κάποιων γεγονότων. Αμφισβητείται αν ήταν τυφλός αυτός που γεννήθηκε. Αμφισβητείται η προσωπικότητα του τυφλού. Λένε εσύ είσαι ή κάποιος άλλος. Αμφισβητείται η πραγματικότητα της θεραπείας. Και αμφισβητείται επίσης κάτω από τον πνεύμα και το πέπλο της υποκρισίας ότι ο Χριστός θεράπευσε έναν άνθρωπο την ημέρα του Σαββάτου. Και ο θεραπευμένος απεδέχθη αυτή τη θεραπεία καθ' υπέρβαση του γράμματος του νόμου. Αυτές οι αμφισβητήσεις τις οποίες θέτουν οι Φαρισαίοι της εποχής του ήταν ακριβώς γιατί δεν μπορούσαν μέσα τους να αποδεχθούν αυτό που ο Χριστός δίνει. Και προσέχτε, η μεσιανικότητα του προσώπου του Χριστού στην περικοπή εδώ εμφανίζεται με έναν άλλο τρόπο. Τι λέει ο Χριστός? Ο Χριστός λέει ότι εγώ ήρθα όχι απλά για να θεραπεύσω τον κόσμο, αλλά για να γίνω το φως του κόσμου. Και τα έργα τα δικά μου είναι έργα που γίνονται την ημέρα, όχι τη νύχτα. Δηλαδή είναι φωτεινά, είναι πράγματα που έχουν προοπτική, δεν είναι πράγματα τα οποία έχουν μια στασιμότητα και τα καλύπτει κάτι, κάθε τι το οποίο θεωρείται ότι είναι σκοτεινό και άρα δεν έχει να κάνει με μια αυθεντικότητα και μια ειλικρίνεια. Αλλά είναι μέσα στη μέρα. Είναι... Τα έργα του Θεού λοιπόν είναι μέσα στη μέρα. Δεύτερον, ο Χριστός μέσα από το γεγονός της θεραπείας του εκγενετής τυφλού, είδατε, δεν δίνει τη δυνατότητα και δεν απαντά στο ερώτημα ποιος φταίει για αυτή την τυφλότητα. Το έχει πει άλλες φορές τι φταίει για αυτή την τυφλότητα. Αλλά λέει ότι είναι το μέσον, η θεραπεία, για να δώσω τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ζήσει, να φανερωθεί
να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Αυτή η φανέρωση των έργων του Θεού μέσα από ένα θαύμα δεν είναι απλά η αποκατάσταση μιας αρρώστιας, της υγείας του ανθρώπου από μια αρρώστια ή η αποκατάσταση μιας δυσμορφίας ή ενός μιας λειτουργικότητος, αλλά είναι το ότι μέσα από αυτό το θαύμα φανερώνεται το περιεχόμενο των έργων του Θεού. Που ποιο είναι αυτό το έργο, το περιεχόμενο του έργου του Θεού? Η αγάπη και ο σεβασμός. Η αποδοχή του άλλου, όχι η απόρριψη του άλλου. Κάτι το οποίο οι Φαρισαίοι δεν κάνουν, δεν τον αποδέχονται και τον βγάζουν έξω. Μα όχι μόνο αυτό, όχι τον απορρίπτουν, αλλά τον αμφισβητούν και αν είναι υπαρκτός, υπαρκτό πρόσωπο. Γιατί είπαν μπορεί να είναι άλλος. Ο τυφλός, ναι, ή αν είναι πραγματικά τυφλός. Και όταν βλέπουν ότι ούτε αυτό μπορούν να απαντήσουν γιατί το επιβεβαιώνουν οι γονείς του, τότε αμφισβητούν την πραγματικότητα της θεραπείας. Λέει, μα γεννήθηκε τυφλός. Και ακόμη και το επιχείρημα ότι γεννήθηκε τυφλός και θεραπεύτηκε, δεν μπορούν να το αποδεχθούν και προσπαθούν να το αμαυρώσουν μέσα από τη μη τήρηση του γράμματος του νόμου. Γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η μεσιανικότητα του προσώπου του Χριστού δεν έχει να κάνει με μια έννοια ενδοκοσμικής, ενδοϊστορικής εξουσίας. Αλλά είναι κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό το κάτι άλλο? Ο Χριστός το λέει κατ' επανάληψη. Λέει ότι ο ίδιος είναι Υιός του Θεού, αλλά λέει ότι είναι και προφήτης. Με ποια έννοια το λέει? Ο προφητισμός λοιπόν εδώ και σε όλη την Καινή Διαθήκη είναι πολύ διαφορετικός από τον προφητισμό της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και εκεί ακόμη ο προφητισμός δεν έχει να κάνει με την πρόβλεψη κάποιων πραγμάτων. Ο προφητισμός στην Παλαιά Διαθήκη έχει να κάνει με την έννοια της διδασκαλίας. Ότι προσέχτε, γιατί αν γίνει αυτό θα έχετε αυτές τις συνέπειες. Αυτός είναι ο προφητισμός στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης, ο πραγματικός στην Παλαιά Διαθήκη δεν προφητεύει για τον εαυτό του, δεν έχει ιδιοτέλεια, αλλά προγιγνώσκει, προλέγει τις συνέπειες κάποιων έργων. Ο προφητισμός στην Καινή Διαθήκη έχει ακόμα μια συνέπεια. Ότι δίνει την προοπτική στον άνθρωπο, εάν αποδεχθεί την προφητεία, να μπει στη διαδικασία της κλήσεως. Της πρόσκλησης που του απευθύνει πλέον ο Θεός μέσω του προφήτου, για να φτάσει στην κατάσταση της σωτηρίας. Και αυτή την πρόσκληση την κάνει ο Χριστός, γι' αυτό και αναγνωρίζεται ως προφήτης. Γι' αυτό και μετά ο τυφλός τον προσκυνά. Ακριβώς. Αλλά και τι του λέει του τυφλού? Είδατε πως τον ουθετεί τον τυφλό. Πιστεύω, Κύριε, του προκαλεί τον πιστό. Να δεχτεί. Να τον εμπιστευτεί. Να του λέει, μην βλέπεις όλα αυτά τα οποία γίνονται. Οι αμφισβητήσεις και οι απόρριψεις που σου κάνουν. Εμπιστέψου εμένα, δείξε εμπιστοσύνη σε μένα και θα σωθείς. Γιατί το οποίο κάνει, το κάνει ο τυφλός με την προσκύνηση. Φαίνεται ότι το κάνει, ναι. Πιστεύω, Κύριε, και τον προσκύνησε. Κατακλείεται η Ευαγγελική περικοπή. Βεβαίως, πρέπει να κάνουμε μια συνεπαγωγική διευκρίνηση και διαφοροποίηση συγχρόνως. Ότι η πίστη του τυφλού που εμφανίζεται ως σωματική τυφλότητα είναι διαφορετική από την πνευματική τυφλότητα. Η πνευματική τυφλότητα συνεπάγεται έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στον Χριστό. Και αυτή την πνευματική τυφλότητα δεν την είχε ο τυφλός της περικοπής. Την είχαν όλοι οι άλλοι που αμφισβητούσαν τον Χριστό. Αν είναι πραγματικός προφήτης και Υιός Θεού. Κάτι το οποίο η πνευματική τυφλότητα έχουν και σήμερα. Σε κάθε εποχή υπάρχει πνευματική τυφλότητα. Γιατί κάθε φορά που ο άνθρωπος τη σχέση του με τον Θεό την περιορίζει μέσα στα όρια της ιστορικότητός του, της ιστορίας, που σημαίνει του περιβάλλοντος που αυτός έχει φτιάξει και των συμφερόντων του, βλέπει μια αλλοιωμένη, παραμορφωμένη εικόνα
του Χριστού ως σωτήρος, ως Μεσσίου και ως προφήτου. Μάλιστα πολλές φορές κομμένοι και ραμμένοι στα δικά του μέτρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει κάποιος, εάν μέσα του δεν έχει τις προϋποθέσεις εκείνες, τις πνευματικές προϋποθέσεις εκείνες, για να μπορεί να κάνει τη μεγάλη του υπέρβαση. Να βγει από τα όρια του. Να βγει από τα στεγανά, να βγει και από να τα... μην θεωρεί και να περιορίζει το Θεό, ακόμα και την πίστη του στον Χριστό, στα στενά όρια της δικής του ζωής και της δικής του ιστορικότητας. Δηλαδή θα λέγαμε σε βασμό ότι ο Χριστός είναι απεριόριστος, δεν ορίζεται. Θα το πω, δεν περιορίζεται. Δεν περιορίζεται. Δεν μπορεί να περιοριστεί ο Χριστός. Ο Χριστός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνει και εις επίγνωση αληθείας έρθει. Και αυτή η επίγνωση της αληθείας είναι μια δυναμική κατάσταση στη ζωή του ανθρώπου. Καθορίζεται και οριοθετείται από τη σχέση μας με τον Χριστό. Όσο γνωρίζουμε τον Χριστό, όσο δηλαδή μέσα από τη ζωή μας και τα έργα μας εκφράζουμε, προσωποποιούμε, φανερώνουμε τον Χριστό στη ζωή των συνανθρώπων μας, τότε αυτή η γνώση της αλήθειας γίνεται ως γεγονός κοινωνίας μαζί του. Και όσο κοινωνούμε, τόσο γνωρίζουμε την αλήθεια. Και όσο γνωρίζουμε την αλήθεια, τόσο ζητάμε επιπλέον κοινωνία. Και έτσι γίνεται η ζωή μας γεμάτη χαρά και μια ζωή... Μόνο χαρά με την έννοια της συναισθηματικής χαρά, αλλά γίνεται μια ζωή με προοπτική. Έχει μια δυναμικότητα προοπτικής προς το μέλλον. Δεν έχει μια στατικότητα. Μάλιστα. Σεβασμιότατα, σας ευχαριστήσουμε για την απόψινή εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε για μια ακόμη φορά την εκπομπή Εκκλησία και Κοινωνία. Καλή σας νύχτα.